Ο κύριος Ντάντσο Γκροσντάνοφ ξέρει και ελληνικά, έτσι δεν είναι? Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα από τη Σόφια. Καλησπέρα. Να μιλάμε στον ελληνικό. Ντάντσο, είμαι ο Γιώργος. Δεν ξέρω αν σε ενημέρωσα με ποιο μιλάς και τα λοιπά. Ναι. Λοιπόν, είμαι ο Γιώργος και η πρώτη ερώτηση που μου έρχεται φυσικά είναι από πού και ως πού ξέρεις ελληνικά. Εγώ μεγάλωσα στην Κύπρο, ναι, με την οικογένειά μου και πήγα δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο. Έλα. Και μετά εντάξει γύρισα στη Βουλγαρία. Βρέθηκε... Ο πατέρας μου ήταν προπονητής, διευθυντής της σχολής, την ποδοσφαιρική σχολή της Ομόνιας, Λευκοσίας, στην Κύπρο. Και ήσουν πόσα χρόνια από εκεί. Πόσα χρόνια ντάντσο? Ήμουνα 8,5 χρόνια, περίπου 9 χρόνια. Ήμουνα. Μπράβο. Ναι. Πριν πόσα και τώρα χρόνια, δουλεύω... Πριν πόσα χρόνια. Γύρισα πριν... είναι πολλά χρόνια που γύρισα, είναι παραπάνω από 25 χρόνια. Ναι, αλλά μιλάς πολύ ωραία ελληνικά. Ευχαριστώ. Είμαι δεμένος με την... Είμαι και, να πούμε, και οπαδός του ΠΑΟΚ. Είσαι. Αν μπορούμε να το πούμε. Είμαι, ναι. Είσαι οπαδός του ΠΑΟΚ. Συχνά... Τέλειο. Ναι, είμαι. Ναι. Είμαι, πηγαίνω συχνά στην Τούμπα, έτσι, όχι για δουλειά, για μένα, έτσι. Για να κάνω το... Εσύ το που μένεις τώρα, Ντάντσο, στη Βουλγαρία, πού μένεις? Εγώ μένω στη Σόφια, επειδή δουλεύω στο Eurosport Βουλγαρίας. Αχα. Κάνω περιγραφή αγώνων και στο BTV Media Group δουλεύω, κάνω περιγραφή αγώνων Champions League, Europa League και Conference League και έκανα τον ΠΑΟΚ με την Γκάντι, εδώ για τη Βουλγάρικη τηλεόραση. Έλα ρε, περιέγραψες την ομάδα σου στο... Ναι. Τέλειο. έτσι συμβαίνει. ΠΑΟΚ πώς, ναι, έγινε, εσύ είσαι, βασικά είσαι υπεύθυνος τύπου της Πυρήν, της ομάδας. Ναι, είμαι υπεύθυνος τύπου της Πύρην, δουλεύω Πύρη, σε αυτή την ομάδα, ναι, που είναι Μπλαγκόευγραντ. Ναι, είναι κοντά στα σύνορα με την Ελλάδα. Ναι. Είναι μια ομάδα που είναι η ομάδα αυτό, που μεγάλωσε... Το Μπλαγκόευγραντ αυτό είναι στο Μπάσκο, δεν είναι? Κοντά είναι. Okay, θα παίξουμε το Σάββατο φιλικό στο Μπάσκο. Είναι ομάδα που μεγάλωσε ο Μπερμπάτοφ. Και όχι μόνο, πολλοί διεθνείς παίκτες μεγάλωσαν σε αυτή τη ομάδα. Είναι κάτι σαν φυτώριο για ταλαντούχους παίκτες. Και πες μου λίγο τώρα, γιατί σέρνω να το ρωτήσω αυτό την πρώτη στιγμή που το άκουσα. ΠΑΟΚ, πώς έγινες? ΠΑΟΚ, έγινα. Ο αδερφός μου ήταν πολλά χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Είναι μεγαλύτερος, πήγαινε στο Αριστοτέλειο στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Το επιστήμιο, ναι, και πήγαινα από μικρός, με πήγαινε στην Τούμπα και πηγαίναμε έτσι μαζί και ξέρεις, είναι από μικρός όταν κολλήσεις, εντάξει, είναι για μια ζωή. Α, και ο αδερφός σου ΠΑΟΚ δηλαδή, έτσι? Και ο αδερφός μου είναι ΠΑΟΚ και ο πατέρας μου καμιά φορά πηγαίνει, επειδή έχει ένα μικρό διαμέρισμα στο Σταυρό Θεσσαλονίκης εκεί. Α. Πηγαίνει και αυτό στην Τούμπα καμιά φορά. Πριν την πανδημία πηγαίναμε συχνά για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Τέλειο. Προκληματική του Champions και τέτοια. Ναι, ωραίο, και ωραίο παρασκήνιο έχει κουβέντα. Δεν την ήξερα αυτή. Ήξερα ότι μόνο ότι μιλάς ελληνικά και ότι είσαι υπεύθυνος στην εποχή και λέω τέλεια. Το υπόλοιπο αυτό το ωραίο που μας λες δεν το ήξερα. Ναι, έτσι είναι. Λοιπόν, ναι. Για πες τώρα τι γίνεται μετά το χθεσινό, την κλήρωση δηλαδή. Πες μου καταρχάς, Ντάντσο, πες μου καταρχάς τι λένε οι Βούλγαροι εκεί και μετά να μας πεις και 2-3 πραγματάκια για την ομάδα που θα την εντοπίσει ο ΠΑΟΚ. Θα σας πω. Λέγουν οι συνάδελφοι, αλλά και η Λεύσκη και ο προπονητής της Λεύσκη που μίλησε μετά την κλήρωση, μίλησε με τους δημοσιογράφους, λέει ότι δεν ήθελε τον ΠΑΟΚ. Ήθελε άλλη ομάδα και λέει ότι είναι η καλύτερη ομάδα από αυτές που μπορούσε να αντιμετωπίσει η Λεύσκη. Από τις υποψήφιες που είχε πριν την κλήρωση που τις γνωρίζαμε, πιο πολύ από όλες δεν ήθελαν τον ΠΑΟΚ, έτσι, τις ομάδες. Δεν ήθελε τον ΠΑΟΚ. Ναι. Δεν ήθελε τον ΠΑΟΚ, επειδή εντάξει, ξέρουμε όλοι ότι ο ΠΑΟΚ έγινε και κυπελούχος Ελλάδος και το double και όλα αυτά. Τα ξέρουμε, εντάξει, τα ξέρουν εδώ οι ποδοσφαιρικοί άνθρωποι και οι φίλαθλοι, το ξέρουν ότι η ομάδα είναι, να πούμε, τα τελευταία χρόνια πάει καλά. Ναι. Και ξέρει ότι είναι μια δυνατή ομάδα με ένα δυνατό προπονητή και. Είπε ότι είναι ο πιο δύσκολος αντίπαλος από αυτούς που μπορούσε να πάει με τη Λεύσκη, αλλά ότι θα προσπαθήσουν με το ρόλο του outsider να ευνηδιάσουν τον ΠΑΟΚ. Και αυτό που είναι
αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι ζήτησε χθες ο προπονητής ο Στανιμίρ Στοίλοφ, που είναι ένας πάρα πολύ καλός προπονητής. Στοίλοφ, ήταν και στην διεθνή ομάδα της Καζακστάν. Ναι, 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 πολύ καλός προπονητής. Ναι. Έχει μια ιστορία με τη Λεύσκη πριν 15 χρόνια, έφτασε μέχρι τους πρώιμοι τελικούς στο UEFA Cup. Να. Μπήκε και στο Champions League με τη Λεύσκη, έγινε η πρώτη ομάδα που μπήκε και η πρώτη ομάδα πριν το Λουδογόρετς, ναι, που μπήκε μέσα στο Champions League Group, μέσα στους ομίλους. Μαζί. Ναι, μαζί. Είχε παίξει η Λεύσκη, είχε παίξει ο ομίλους. Έχει παίξει στους ομίλους, ναι, 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 με το 2000... Με αυτόν προπονητή. Uh-huh. Και μετά, εντάξει, πήγε στο εξωτερικό, έκανε πολλά χρόνια στο εξωτερικό και γύρισε τώρα σε αυτή την πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση που ζει η Λεύσκη λόγω των οικονομικών. Mm-hmm. Γύρισε και έτσι έχει μεγάλο ενθουσιασμό μαζί του, επειδή πήραν και το κύπελο η Λεύσκη, νίκησε τη ΤΣΣΚΑ, το μεγάλο αντίπαλο, κάτι σαν να πούμε οι ομάδες από την Αθήνα, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός. Κέρδισε. Στον τελικό κέρδισε την ΤΣΣΚΑ, όχι την Λουντογκόρετς. Όχι, την ΤΣΣΚΑ. ΤΣΣΚΑ κέρδισε 1-0. Και τώρα είναι μεγάλος ο ενθουσιασμός. Είναι όλοι ενθουσιασμένοι, αλλά εντάξει, λένε πως είναι πολύ δύσκολος. Και αυτό που ζήτησε αυτός ο προπονητής είναι η ομάδα να παίξει εναντίον του ΠΑΟΚ στο εθνικό στάδιο Βασίλη Λεύσκη. Που δεν είναι, που η είναι η το μεγαλύτερο στάδιο. Δεν είναι η έδρα η κανονική, αλλά πολλές φορές οι ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη παίζουν εκεί, επειδή ξέρεις, δεν ξέρω αν έχεις πάει, είναι το μεγαλύτερο στάδιο, είναι μεγάλο στάδιο. Εντάξει, είναι λίγο παλιό, να πούμε, από παλιά, αλλά είναι μεγάλο στάδιο. Είναι στάδιο δηλαδή, ουσιαστικά, σαν να λέμε το Ολυμπιακό στάδιο, που είναι το μεγαλύτερο γήπεδο εδώ στην Ελλάδα, η έδρα, ναι, η έδρα της Λεύσκη έχει μικρότερο γήπεδο. Πόσο κόσμο χωράει σε εκείνο το γήπεδο, το δικό τους? Είναι περίπου 30.000 χωράει. Και το Γιώργιας Παρούχο. Το μεγάλο? Και το άλλο είναι περίπου 50. Και να σου πω και γιατί θέλει αυτό. Ναι. Θέλει, επειδή ξέρεις, Λεύσκη οικονομικά δεν πάει καλά τα τελευταία χρόνια. Ναι. Πάρα πολλές δύσκολες μέρες για τη Λεύσκη. Και πολλές φορές, όχι πολλές φορές, συνέχεια οι οπαδοί της Λεύσκη μαζεύουν λεφτά. Μέχρι να σου πω τώρα, πούλησαν τα δίχτυα από τον τελικό με την ΤΣΣΚΑ. Έτσι, για να ξέρει, κάνουν συνέχεια. Ναι, τα δίχτυα της πόρτας. Όλα πουλάνε. Ναι, όλα κάνουν για να βοηθήσουν την ομάδα, επειδή έχει προβλήματα από παλιά με μάνατζερ, με άλλες ομάδες, με κλαμπ, ξέρεις. Και είχε και προβλήματα για να γραφτεί στο πρωτάθλημα, αλλά γράφτηκε. Και αυτό είναι τα τελευταία 3 χρόνια συνέχεια προβλήματα οικονομικά. Αλλά τώρα αυτό που κρατάει αυτή την ομάδα είναι ο κόσμος. Είναι κάτι σαν έχει πρόεδρο μεγαλομέτωχο που λέμε στην Ελλάδα, έχει η Λεύσκη. Τώρα είναι ο Νάσκο Σιράκοφ. Ο Νάσκο Σιράκοφ που είναι πολύ. Ο παλιός ο παίκτης, είναι τον 94, το θυμάσαι. Παιχταράς μεγάλος. Ναι, αυτός μπήκε, ξέρεις, με το όνομά του, έτσι για να μαζέψει τον κόσμο κοντά του και να βοηθήσουν τη Λεύσκη. Αλλά είχε μεγάλο μέτωπο, ναι, αλλά είχε προβλήματα με το κράτος και τώρα είναι στο Κατάρ. Από 3-4 χρόνια Δηλαδή, ό,τι γίνεται εδώ. Ντάντσο, ό,τι γίνεται εδώ στην Ελλάδα γίνεται και εκεί, έτσι. Δηλαδή, ό,τι μου περιγράφεις, το έχω ζήσει εγώ στην Ελλάδα αυτό. Ναι, ρε φίλε μου, αφού στα Βαλκάνια ζούμε όλοι, είναι το ίδιο θέμα. Τα Βαλκάνια είναι το ίδιο θέμα, μόνο που μιλάμε. Άρα, λες ότι το ζήτησε η Λεύσκη από την UEFA και θα παίξει, δηλαδή πήραν θετική απάντηση. Γνωρίζεις? Εγώ δεν ξέρω για την απάντηση, επειδή ξέρεις είναι η UEFA παντά λίγο, ξέρεις, δύο-τρεις μέρες πριν. Ναι, ναι. Αλλά νομίζω πως δεν έχει περίπτωση να μην παιχτεί εκεί το παιχνίδι και είναι, εντάξει, είναι για να μαζέψουν περισσότερο κόσμο. Επειδή τώρα ο ενθουσιασμός μετά το κύπελο είναι το κάτι άλλο, επειδή το τελευταίο. Δηλαδή το γεμίζει το γήπεδο το μεγάλο η Λεύσκη με τον κόσμο που έχει. Μπορεί να το γεμίσει. Μπορεί να το γεμίσει. Μπορεί. Όπως γεμίζει ο ΠΑΟΚ την Τούμπα, μπορεί να τη γεμίσει. Δεν μου λες, Ντάντσο, η Σόφια, πόσα γήπεδα έχει ποδοσφαιρικά έτσι μεγάλα? Δηλαδή λες ένα 30.000, ένα 50.000, έχει άλλα γήπεδα η Σόφια? Έχει, το άλλο είναι της ΤΣΣΚΑ που είναι περίπου 30.000, αλλά δεν είναι σε καλή κατάσταση. Ούτε αυτό. Και εντάξει, δεν μπορούν να παίξουν εκεί. Ναι, δεν αλλά έχει τρία γήπεδα μεγάλα, έτσι όπως τα ακούω. Έτσι όπως λες, ναι, δηλαδή, και το έχει ακόμα δύο. Ναι, έχει ακόμα δύο, αλλά δεν είναι γήπεδα της UEFA, της Σλάβια και Λοκομοτίβ Σόφια. Έδρα δεν σαν έδρα η Λεύσκη έχει καλή, δυνατή, δηλαδή έχει κόσμο φανατικό που... Έχει πολύ φανατικό κόσμο, ναι. Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ μπορούν να δουν και στο YouTube, να πούμε, κάποια πράγματα. Έχουν μεγάλη φιλία με τη Λάτσιο,
πολλά χρόνια, είναι πάνω από 25 χρόνια. Κατάλαβα. Και πηγαίνουν ας πούμε στη Ρώμη, έρχονται αυτοί της Λάτσιο εδώ, είναι φανατικοί. Είναι φανατικοί, αγαπούν πολύ την ομάδα της και είναι, μπορούμε να πούμε ουσιαστικά ότι είναι η μεγαλύτερη ομάδα της Βουλγαρίας. Α, είναι, επειδή πριν το κομμουνιστικό καθεστώς ήταν η ομάδα που είχε το πνεύμα της λευτεριάς, το πνεύμα της ειρήνης, ξέρεις αυτά τα πράγματα. Είναι λίγο εναντίον του καθεστώς, πάντα ήταν εναντίον του κομμουνιστικού καθεστώς. Και αυτό, ξέρεις, μαζεύει τον κόσμο αυτά τα πράγματα, μαζεύουν τον κόσμο. Βέβαια. Είναι και αυτό. Εντάξει, αλλάζουν τα πράγματα με τον καιρό, αλλάζουν τα πράγματα, ξέρεις, αλλά είναι μια ιστορική μεγάλη ομάδα. Ντάντσο, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η ομάδα είναι καλή, θα κάνει κινήσεις μεταγραφικές, ξέρεις, θα της φύγει κάποιος παίκτης. Ποιος είναι ο καλός του παίκτης, ας πούμε. Το τελευταίο παίκτη που πήραν λέγεται Ρονάλντο. Λέγεται Ρονάλντο και είναι Βραζιλιάνος. Χθες υπογράψανε μαζί του. Έχουν 3-4 καλούς Βραζιλιάνους. Τι παίκτης είναι αυτός, ο Ρονάλντο και καινούριος, επιθετικός. Είναι μέσος. Παίζει στη μέση. Στη μέση okay. Παίζει. Ναι. Αλλά με τον Στουίλοφ που ήρθε και πήρε την ομάδα, η ομάδα έστρωσε. Παίζει καλό ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Παίζει ένα, να πούμε, προσπαθεί να παίξει ένα ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Δεν έχει αυτές τις οικονομικές δυνατότητες που έχει η Λουδογόρετς, που αγοράζει παίχτες από Bundesliga και παίχτες από, ξέρω εγώ, από Πορτογαλία, αλφα κατηγορία και ξέρω έχουν εγώ, δεν έχει αυτές τις δυνατότητες. Mm-hmm. Ναι, έχουν λεφτά επειδή ξέρεις, εκεί είναι άλλη φάση. Είναι άλλη φάση εκεί. Τι? Έχουν λεφτά, αλλά δεν έχουν κόσμο αυτοί. Τι φάση είναι αυτή εκεί, στη Λουντογκόρετς, πες το έτσι μια λέξη. Είναι ένα project. Είναι ένα project που ένας από τους πολλούς πλούσιους Βούλγαρος, ο κύριος Ντομοφτσίεφ, έκανε πριν 10 χρόνια, 12-13 χρόνια και είναι 10 φορές ένα μετά την άλλη είναι πρωταθλητής Βουλγαρίας. 10 φορές. Κατάλαβα, 10 χρόνια. Δηλαδή όχι 10, 11 χρόνια. 11. Ένα μετά την άλλη. Αχα. Και είναι μεγάλες δυνατότητες αυτοί. Παίξανε και 2-3 φορές τους ομίλους του Champions. Παίζουν στη Λίγα Ευρώπη. Παίζουν, εντάξει, είναι άλλη φάση. Άρα μετά το Ρονάλντο, ας πούμε. Δηλαδή τώρα αυτοί είναι σε φάση προετοιμασία. Θα μαζευτούν, μαζεύτηκαν. Ναι. Μαζεύτηκαν επειδή το πρωτάθλημα της Βουλγαρίας ξεκινάει το weekend το 8 με 11 Ιουλίου. Ναι. Και τώρα όλες οι ομάδες κάνουν προετοιμασία. Το πρωτάθλημα ξεκινάει 11 Ιουλίου. Στη Βουλγαρία. Ναι, 8 με 11. Γιατί τόσο νωρίς. 8 με 11 Ιουλίου. Τόσο νωρίς, μπράβο. Είναι πιο νωρίς, πάντα ξεκινάει πιο νωρίς, επειδή ξέρεις είναι πιο κρύο. Και τώρα και με το Κατάρ που η FIFA και η UEFA λένε πως πρέπει να, εντάξει, να γίνει το Μουντιάλ, να σταματήσεις λίγο πριν. Ναι, γι' αυτό. Αλλά για πρώτη φορά στην ιστορία του βουλγαρικού ποδοσφαίρου τόσο νωρίς. Ας πούμε, άρα πριν τον ΠΑΟΚ, η Λεύσκη θα παίξει ένα παιχνίδι, έτσι, λογικά. Η Λεύσκη θα παίξει ένα παιχνίδι, αυτό είναι το πρόγραμμα, είναι με το ΤΣΣΚΑ 1948. Είναι μια άλλη φάση που μπορούμε να τη μιλήσουμε, εντάξει, επειδή είναι πολύ... Θα τα ξαναπούμε σίγουρα μέχρι να γίνει και το παιχνίδι. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Έχουμε ενδιαφέρον. Άρα θα παίξει ένα παιχνίδι πριν τον ΠΑΟΚ, ας πούμε, έχει ξεκινήσει νωρίτερα προετοιμασία. Ξεκινάει 11 Ιουλίου το πρωτάθλημα και θα έχει και ένα παιχνίδι επίσημο, εννοώ, πέρα από τα φιλικά που θα δώσει φυσικά, μέχρι να παίξει με τον ΠΑΟΚ στις 21. Ναι. Εκεί. Και μάλιστα στις 22 του Ιουνίου θα παίξουν με τη δική μου την ομάδα, την Πύρην Μπλαγόευγρατ, φιλικό αγώνα στο Σάμοκοφ. Που ποιος? Είναι κοντά στον Μπόροβετ και μπορούν να το δείξουν οι Λεύσκοι. Μπορεί να το δείξει και θα το δείξει και η Sportal TV που είναι το μεγαλύτερο τέτοιο κανάλι στη Βουλγαρία. Site. Α, site. Ναι, internet site. Ναι. Το δείχνουν αυτοί, ξέρεις. Πότε είναι αυτό το match, είπες? Μπορούν να... 20, πόσο είπες? 22 του Ιουνίου. Την άλλη Τετάρτη, νομίζω. Μάλιστα, ωραία. Ωραία. Λοιπόν, Ντάντσο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Πολύ ωραία κουβέντα που κάνει. Πολύ ευχαριστή. Θα σε ξαναενοχλήσουμε, να ξέρεις, σίγουρα. Κανένα πρόβλημα, φίλε μου, κανένα πρόβλημα. Και χαίρομαι πολύ να επαναλάβω για κάποιον που μπήκε στην πορεία. Κυρίες και κύριοι, μιλάμε με τον κύριο Ντάντσο Κροσντάνοφ. Είναι υπεύθυνος τύπου της Πύρην, είναι δημοσιογράφος στη Βουλγαρία. Ξέρει ελληνικά όπως ακούτε, μια χαρά, τέλεια τα μιλάει. Και φυσικά
είναι και, όχι φυσικά, είναι και ο παδός του ΠΑΟΚ, μας είπε. Έτσι, είναι, είμαι, έχει ναι, ζει είμαι. Στην Κύπρο κτλ. Όσοι δεν μας πρόλαβαν από την αρχή. Ντάντσο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, τις πολύ σημαντικές μας έδωσες. Και θα τα, ξαναπούμε σίγουρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μίλησες στο Λίμπερο. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά.